Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη και ο Αλέξανδρος απολαμβάνουν τα γλυκά του Τάσου Λίτρα. Τσίσκεικ με σοκολάτα και καφέ εσπρέσο. Δεν υπάρχει, υποθυμώ τώρα. Και μια εύκολη μιλόπιτα με ζύμη πασταφλόρας. Πώς λέμε, όνειρο. Όνειρο. Ο Αλέξανδρος κερνάει την παρέα αφράτα μπέργκερ κοτόπουλου. Έργο τέχνης. Ε, το έκανε. Αλέξανδρε, γλυκά του Τάσου Λίτρα. Έχεις δοκιμάσει? Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά θα δοκιμάσω σήμερα. Πάντως ξεκινάμε με πολύ ωραίους ιονούς και με τρομερά αρώματα. Μου έρχεται ένας καφές φοβερός ζεστός, μου έρχεται το μπισκότο, μου έρχεται και η σοκολάτα. Τι άλλο για να λιποθυμήσεις? Όλο μαζί. Cheesecake μου μυρίζει. Ναι, ο Τάσος. Σοκολάτα με εσπρέσο. Ναι. Αλλά να πούμε πρώτα ότι ο Τάσος έχει ένα μαγαζί με το συγκλονιστικό όνομα Πορτατή. Δικό σου είναι? Ναι. Πώς ήρθε να το κάνεις αυτό? Δηλαδή, καταρχήν ζήλεψα τρομερά, γιατί αν έκανα εγώ ένα μαγαζί, Πορτατή θα το έλεγα. Μου κάνει σίξτης, μου κάνει ότι αν είναι γλυκατζίδικο θα έχει φοβερά γλυκά, μαμάς, αμερικάνικα, τεράστια, τέτοιες εικόνες. Εντάξει, αμερικάνικα όχι τόσο, πιο πολύ γαλλικά. Εσύ σπούδασες ζαχαροπλάστης, ναι, δηλαδή. Σέφ πατησιέ που λέμε. Πού, στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα, ναι. Και μετά? Ασχολήθηκα με το αντικείμενο, δούλεψα. Σε μαγαζιά ή σε εστιατόρια? Σε μαγαζιά, ναι. Σε ζαχαροπλαστεία, σε ξενοδοχείο. Και μετά λες δεν πάνε. Και πήρες την απόφαση. Πρέπει να θα το δικό κάνω μόνος μου και θα το κάνω όπως θέλω, έτσι. Και πήρες ένα μαγαζί και... Και το έφτιαξα έτσι όπως ήθελα εγώ. Τα γλυκά να κολλάει με το μέσα... γλυκό και με... να συνδυάζεται μαζί και με έναν καφέ. Ναι. Με ένα ρόφημα που είχε μια ζεστή σοκολάτα ή ένα ζεστό τσάι. Ναι. Και στον κατάλογο τι έβαλες, τα γλυκά που τρως εσύ ή τα γλυκά Όχι. που ξέρεις να κάνεις καλύτερα, ας πούμε? Τα γλυκά που ξέρω να κάνω και που ταιριάζουν πιο πολύ με ένα καφέ και με ένα ρόφημα. Άμα δεν θέλω όμως να έρθω να πάρω ένα γλυκό για να το πάω δώρο σε ένα φαγητό, μπορώ, ας πούμε? Ναι, τις περισσότερες φορές ναι. Άμα, ξέρεις και κάνεις? Ναι, ωραία, τότε μπορεί. Άρα θα έρθω. Okay. Τότε γιατί να μην έρθουμε. Λοιπόν, για να δούμε αυτό το ιδιαίτερο cheesecake, το οποίο είναι ένα cheesecake ψυγείου, αλλά με σοκολάτα. Okay. Και το μπισκότο θα είναι η βάση? Βάση του, ναι. Άλλο μπισκότο, δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει? Όχι, είναι ένα μαύρο μπισκότο. Ναι, ωραία. Γεμιστό? Γεμιστό. Ωραία. Κρύβουμε τα μπισκότα. Α, αυτή είναι δικιά μου δουλειά. Α, ωραία, τα βάζεις στο μούλτι λοιπόν και το και τρίβεις πολύ καλά. Και 40 γραμμάρια. Α, θα το βοηθήσω βούτυρο. Εγώ σε αυτό. Okay. Αγνό, αγελαδινό βούτυρο. Εδώ είσαι 40 γραμμάρια. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. Παιδιά, να παρατηρήσω κάτι. Ναι. Αυτά τα γεμιστά μπισκότα, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα πίστευω ότι μπορεί να γίνουν τέτοια σκόνη βάση για τσεσκέικ, διότι έχουν την κρέμα μέσα. Παρ' όλα αυτά όμως, τρίβονται κανονικά, γίνονται σκόνη, τρίβονται κανονικά, δεν πειράζει η κρέμα. Και μπορείς εκτός από βάση να τα πασπαλίσεις και πάνω σε κάποιο άλλο γλυκό, μπορείς να φτιάξεις κέικ με αυτά. Δεν το ήξερα. Έχω κάνει διάφορες συνταγές, είναι πολύ ωραία. Το βούτυρο το προσέχουμε να μην κάψει. Ναι, απλώς να λιώσει, θέλεις, άρα σε χαμηλή θερμοκρασία. Και το μαγαζί σου είναι ανοιχτό από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Α, τέλει. Κάθε μέρα. Έτοιμη η βάση. Έτοιμη η βάση. Σχεδόν έτοιμη. Βάλεις και το βούτυρο και έτσι θα το ανακατέψεις καλά. Α, και το αντιμετωπίζουμε κλασικά. Το ανακατεύουμε βούτυρο όπως κάνουμε για το οποιοδήποτε cheesecake. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό που σου αρέσει να τρως? Και δεν το κάνεις ποτέ για να μην το... Α, και εμένα τη σύμπτωση. Κάνεις το μαγαζί? Ναι, βέβαια. Προφιτερόλ με κρέμα. Προφιτερόλ, έτσι. Ναι, με κρέμα στα σουβδάκια μέσα. Αυτό παγωτό δεν βάζεις? Στο προφιτερόλ όχι. Εντάξει, όποιος θέλει έχουμε και παγωτά. Μπορεί να συνδυάσει. Πες μου τώρα εσύ λοιπόν. Το κλασικό προφιτερόλ με κρέμα ή με παγωτό? Εγώ με παγωτό, παιδιά. Με παγωτό. Και ζεστή σοκολάτα. Έτσι, ναι. Συμφωνώ. Κατέβουμε καλά.
Και αυτό θα το στρώσεις στο τσέρκι σου, τσέρκι. Να φανταστώ κάτω, ναι. Και το βάζεις στο ψυγείο για να δέσει. Να φέρω τσέρκι. Έλα, συνέχισε, το σου πήρα τη δουλειά. Καλά το κάνετε. Ναι, είναι βασικό να ανακατευτεί καλά, έτσι ώστε να πάει το βούτυρο παντού για να μπορέσει μετά στο ψυγείο όταν να το αφήσουμε. Να σφίξει ομοιόμορφα. Ναι, ακριβώς. Να σφίξει ομοιόμορφα. Λόγω του σερβίρεις και καφέ, φτιάχνεις και αντίστοιχα γλυκά που έχουν καφέ μέσα για να ταιριάζει γεύση. Κάποια γλυκά ναι, έχουν και τον καφέ μέσα ή και τσάι και άρωμα. Π.χ. έχω τάρτα σοκολάτας π.χ. με άρωμα από τσάι μέσα στο γκανάζ. Νομίζω είμαστε εντάξει. Τέλεια. Μήπως να λιώσω εγώ κάτι εδώ. Θέλετε σας να βάλουμε σιγά σιγά τη σοκολάτα να λιώνει. Ωραία, έχω κάνουμε ένα λίγο σε πιο μικρά κομματάκια για πιο γρήγορα. Όχι, γίνεται για τον ήλιο. Okay. Τώρα έχουμε μαύρη σοκολάτα και γάλακτο σοκολάτα. Σε αυτό τόσο να σε ρωτήσω, ό,τι σοκολάτα θέλω μπορώ να βάλω. Εκτός από λευκή, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Τάσο, αν μείνει ένα κομματάκι εκτός, πειράζει. Όχι. Μπράβο. Έλα, φέρ' το. Καλά στις δόσεις των γλυκών, δεν τρέπεσαι. Ναι, μωρέ. Μου λέει 5 γραμμάρια για ένα κομματάκι. Και μετά θα λέμε φταίει ο Τάσος γιατί δεν βγαίνουν οι συνταγές. Για φέρει και τη Μαρή. Η βάση μας είναι έτοιμη. Ωραία. Θα τη βάλουμε μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα μας στο ψυγείο μας, να σφίξει. Ωραία, τη βάλω εγώ. Άμε. Συνεχίζουμε με τη ρή κρέμα. Τον καφέ να φανταστώ ότι το φτιάχνεις από πριν για να κρυώσει λίγο. Τον καφέ το ρίχνουμε στη σοκολάτα. Α, ωραία. Οπότε δεν χρειάζονταν καν να κάνουμε μπεμπαρή. Μπορούσαμε να τη λιώσουμε και σε χαμηλή θερμοκρασία. Ναι. Βάζουμε το τυρί κρέμα στο μίξερ. Τι λέει, θες βοήθεια? Δεν νομίζω. Εντάξει, ανακατεύω, σωστά τα κάνω. Μην με κοιτάς. Όχι, κοιτάω γιατί μου κάνει εντύπωση που έβαλε τον καφέ μέσα. Ήταν πολύ ωραίο το κόνσεπτ αυτό, γιατί λιώνει πιο εύκολα και πιο ομοιόμορφα η σοκολάτα. Θα πάρει τη γεύση. Ναι. Παιδιά, τώρα που είστε και οι δύο ειδικοί μαζί, να κάνω μια ερώτηση άσχετη για τη σοκολάτα. Επειδή συνήθως εγώ κάνω γλυκά την Κυριακή, που έχω χρόνο. Και εννοείται ότι δεν έχω φροντίσει να ψωνίζω σοκολάτα. Κατεβαίνω κάτω στο περίπτερο και παίρνω ό,τι βρω μπροστά μου. Ωραία. Αυτές τις σοκολάτες που έχουν μέσα φουντούκια, αμύγδαλα, μπορώ να τις πάρω για να τις κάνω γλυκό. Σε πολλά γλυκά μπαίνει κουβερτούρα. Εντάξει, την οποία την κουβερτούρα στο περίπτερο δεν τη βρίσκεις. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σίγουρα σου λέω, όμως μπορείς να αντικαταστήσεις. Ναι. Απλώς θα έχει μέσα το φουντούκι. Εγώ για ακόμα καλύτερα άλλο. Το λέω αυτό. Για ακόμα πιο ωραίο φάνη. Τέλειο. Τα αφήνουμε να φραπέψουμε. Ωραία, βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε κρύο νερό. Πάρα πολύ βασικό, γιατί αν το βάλουμε σε ζεστό νερό θα λιώσει μέσα. Μέχρι αυτό να μου λιάσει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, να κάνουμε μία σύνοψη γιατί έχουμε απλωθεί εδώ. Πρώτα πήραμε τα μπισκότα, τα γεμιστά και τα τρίψαμε και κάναμε τη βάση, την ενώσαμε με βούτυρο και το έχουμε τώρα στο ψυγείο. Εγώ έλειωσα εδώ τις σοκολάτες μαζί με τον καφέ και ο Τάσος στο μεταξύ αφρατεύει το φρέσκο τυρί κρέμα με ζάχαρη άχνη. Με ζάχαρη άχνη. Και θα προσθέσει και τη κρέμα γάλακτος, η οποία είναι μια κανονική κρέμα με όλα τα λιπαρά, διότι γλυκό κάνουμε. Προσθέτουμε 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Και συνεχίζει να το χτυπάς δηλαδή, έτσι. Μέχρι να γίνει μια σαν γιαουρτιού να έχει υφή. Τα φύλλα μας είναι έτοιμα. Έχουμε μαλακώσει. Οπότε τώρα, όσο να χτυπηθεί η κρέμα, εγώ παίρνω τη ζελατίνη η οποία έχει μαλακώσει και τη διαλύω μέσα στο μείγμα σοκολάτα καφέ. Εδώ θέλουμε μια προσοχή να διαλυθεί καλά ναι. Η ζελατίνη. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Έχει αφρατέψει. Καλά. Να κάνει υφή γιαουρτιού, όπως μας είπες, έτσι. Ωραία. Τώρα είναι έτοιμη και εδώ η σοκολάτα. Γεια, παιδί μου! Την υφή γιαουρτιού μπορούμε να τη δούμε εδώ, κοιτάξτε. Επίσης είναι πάρα πολύ βασικό. Στο μεταξύ καίγεται, θα πάθει εγκάβματα. Δεν παθαίνει τίποτα, ρε. Ζαχαροπλάσινο. Και θα το ρίξεις μέσα σιγά-σιγά. Θα βάλω
σιγά σιγά να αρχίζει να παίρνει θερμοκρασία. Mm-hmm. Αυτό λειτουργεί λίγο σαν το αυγόκομμα. Έτσι. Για να μην κόψει να μην η κρέμα. Κόψει. Αν το βάλετε τώρα αυτό ζεστό, θα κόψει η κρέμα. Οπότε βάζουμε λίγη κρέμα μέσα στη σοκολάτα για να μετριαστεί η θερμοκρασία της σοκολάτας και μετά το ενώνουμε όπως κάνουμε στο αυγολέμονο. Αυτό τώρα πρέπει οπωσδήποτε να το ανακατέψουμε τη Μαρή. Αν το κάνεις μέχρι χτυπητήριδα, γίνεται πιο. Θα το ξαναχτυπήσουμε λίγο στο μίξερ. Α, οκ. Okay. Για να σφίξει λίγο πάλι η κρέμα. Να το κάνεις χερατό. Όχι. Εντάξει, το βάλω στο μίξερ. Perfect. Βοηθάει στο να του δίνεις αέρα, δηλαδή να το χτυπάς αρκετά, να γίνεται πιο ωραία η γέμιση. Δεν θέλει πάρα πολύ και έντονο χτύπημα, συμμέτρια ταχύτητα. Θέλει ίσα ίσα να ομογενοποιηθεί δηλαδή αυτό. Και τώρα φέρνουμε τη βάση. Φέρνουμε τη βάση μας που έχει σφίξει. Και φαντάζομαι ότι το βάζουμε στο ψυγείο. Πόση ώρα τώρα θέλει αυτό το ψυγείο? Στο ψυγείο θέλει γύρω στις 1,5 ώρα. Μόνο. Η ψυγείο η κατάψυξη, ναι. Μία ώρα κατάψυξη, ψυγείο. Τι εννοείς, εγώ το βάλω πρώτα στην κατάψυξη μία ώρα και μετά στο ψυγείο. Mm-hmm. Ναι, στην κατάψυξη γίνεται πιο γρήγορα, ναι, από τη συντήρηση. Αν το βάλω κατευθείαν στο ψυγείο. Στο ψυγείο θέλει γύρω σε 1,5 ώρα σίγουρα. Για να σφίξει. Μάλιστα. Ωραία, τέλεια. Για το cheesecake σοκολάτα εσπρέσο θα χρειαστείτε για τη γέμιση 300 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 450 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 110 γραμμάρια σοκολάτα υγείας, 110 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος, ένα διπλό καφέ εσπρέσο και 20 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης. Για τη βάση, 350 γραμμάρια μπισκότα τύπου Όρεο και 40 γραμμάρια βούτυρο. Για τη διακόσμηση, μαρμελάδα με φρούτα του δάσους. Αχ, έτοιμο πάγωσε! Η τέλεια υφή. Είπαμε ότι μπορείτε να το παγώσετε πρώτα στην κατάψυξη για να το βοηθήσουμε να πάρει πιο γρήγορα και να συνεχίσουμε στο ψυγείο. Βέβαια είναι και ένα γλυκό που το κάνεις ωραιότατα από την προηγούμενη. Mm-hmm. Οπότε δεν αγχώνεσαι. Βοηθάει κιόλας να κάτσει μία μέρα στο ψυγείο. Τα κόκκινα φρούτα που είσαι εδώ τα βάζεις μετά από πάνω στο πιάτο ή τα βάζεις από πριν? Από ό,τι κατάλαβα στο πιάτο. Τα βάζω στο πιάτο. Ωραία, σε ένα cheesecake σοκολάτα, τι φρούτα πάνε? Κόκκινα του δάσους, φράουλες, σίγουρα πάνε. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε, όλα τα κόκκινα φρούτα, μούρα και τέτοια? Κόκκινα φρούτα, σίγουρα όλα. Ναι, θα ήταν. Πορτοκάλι πάει. Σοκολάτα, ναι. Πορτοκάλι. Σοκολάτα, πορτοκάλι, ναι. Είναι ωραίος συνδυασμός. Και κοίτα τι ωραίος τρόπος να το σερβίρεις αυτός, αντί διαφορετικός, αντί να βάλεις. Αυτό. Κοιτάξτε τι ωραίος είναι. Δοκιμάσουμε. Δεν υπάρχει, υποθυμώ τώρα. Πολύ ωραίο, Καταρχήν δεν είναι cheesecake, είναι... Κάνει λίγο κάτι σαν παρφέ. Σεμιφρέντο, παρφέ, παγωτό. Σου έρχεται ο καφές πρώτος και καλύτερος. Είναι έντονος. Μετά σου έρχεται το μπισκότο. Και μετά σου έρχεται το μπίτερ της σοκολάτας. Εμά. Καλά. Και θα ξαναφάμε λίγο ακόμα, γιατί είναι πολύ ωραίο. Πώς λέμε, όνειρο. Όνειρο. Εντελώς πρωτότυπο. Είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει. Δεν θυμίζει καθόλου cheesecake. Είναι κάτι μεταξύ παγωτού σοκολάτας, σεμιφρέντο, καφέ, σοκολάτα. Και πάντα ρε παιδάκι μου, το έχω παράπονο, γιατί μου αρέσουν τα γλυκά με καφέ. Όπου μπαίνει σοκολάτα και καφέ, δεν την ακούς τον καφέ. Εδώ σου έρχεται πρώτο. Είναι και ναι, πρώτο ο καφέ και μετά η σοκολάτα. Υπέροχο. Τέλειο, τέλειο. Mm. Για το cheesecake, φτιάχνουμε πρώτα τη βάση. Τρίβουμε στο μούλτι τα μπισκότα και τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο. Απλώνουμε το μείγμα σε ένα τσέρκι και το βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει. Για τη γέμιση, χτυπάμε στο μίξερ το φρέσκο τυρί κρέμα με τη ζάχαρη άχνη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι το μείγμα να γίνει σαν γιαούρτι. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τη σοκολάτα με τον καφέ εσπρέσο. Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης
και τα προσθέτουμε στο μείγμα της λιωμένης σοκολάτας. Ρίχνουμε σιγά σιγά ανακατεύοντας το μείγμα με το φρέσκο τυρί κρέμα στη λιωμένη σοκολάτα και στη συνέχεια το χτυπάμε στο μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε τη γέμιση στη βάση, βάζουμε το cheesecake για μια μισή ώρα στο ψυγείο και σερβίρουμε κάθε κομμάτι με μαρμελάδα. Μπορείς να μου εξηγήσεις πόσες συνταγές υπάρχουν με μιλόπιτα και πόσοι κάθε μέρα εντελώς διαφορετική. Πώς γίνεται αυτό, παιδιά? Βάλε τη ζύμη, βάλε το διαφορετικό μήλο, βάλε σκεπαστή, έτσι, αλλιώς. Σκέπαστη, δηλαδή, με ζύμη, πριζέ, ναι. Με ζύμη. Υπάρχουν πάρα πολλές, σπολιάτα, ναι. Με ζύμη, δεν ξέρω με ζύμη εγώ. Κέικ, με ζύμη κέικ. Ανάποδη. Ανάποδη. Τατά. Ό,τι θέλεις. Πόσες διαφορετικές εκδοχές για μία μιλόπιτα και όμως κάθε μια έχει τη δική της χάρη, ας το πούμε και έτσι. Έλα, ξεκινάμε με τη ζύμη. Α, τη ζύμη. Να μην καταλάβουμε τα μήλα μετά. Α, θέλει, θέλει και να ξεκούρασε στο ψυγείο. Σωστό. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα το φθινόπωρο είναι καλύτερη εποχή. Τώρα είναι, παιδιά, τα ωραιότερα μήλα. Τα βουνίσια μήλα, τα τραγανά, τα φοβερά. Βάζουμε το αλεύρι. Μαζί με τη ζάχαρη άχνη βάζουμε και το μπέικινγκ. Αυτή τη ζύμη είναι, ζύμη τάρτας, η κλασική ζύμη. Ναι, τάρτας. Ζύμη πάστα φλόρας. Ναι. Α, πάστα φλόρας. Ναι. Κάντε και μια πάστα φλόρα. Και μέσα εκεί θα βάλεις τα αυγά. Θα βάλουμε αυγά. Στα βάλω, δύο. Ναι. Βάζουμε το βούτυρο μας. Το βούτυρο το θες στη θερμοκρασία δωματίου ή κρύο? Στη θερμοκρασία δωματίου, ναι, για να είναι εύκολο να... Να το ανακατέψεις. Να το ανακατέψουμε. Βούτυρο αληθινό, όλη η χάρη αυτές τις μιλόπιτες και γενικά όποια τάρτα κάνετε με φρούτα είναι να έχει ένα ωραίο βούτυρο, αληθινό βούτυρο αγελάδος για να μυρίζει η ζύμη, διότι στην ουσία δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι βούτυρο, το άρωμα μόνο του βούτυρου και το άρωμα του φρούτου. Αυτά τα δύο. Mm-hmm. Ακριβώς. Καλά, δεν τα λέω. Τα λες τέλεια. Βανίλια βάζεις. Βανίλια, βέβαια. Βανίλια, βλέπω μοσχοκάριδο και κανέλα. Ναι, μετά αυτά είναι για τη γέμισή μας. Α, εντάξει, για τα μήλα. Τέλεια. Ωραία. Και το ανακατεύεις. Ανακατεύουμε να γίνει μια ζύμη ομοιόμορφη. Mm-hmm. Θα πω και κάτι άσχετο σε σχέση με αυτό, το οποίο όμως μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Το μουστάκι σου πώς το διατηρείς έτσι τόσο ωραίο? Ξέρεις τι κάνει, πιάνει τη ζάχαρη στα σπράδια από τα βγάλια και το κοκαλώνει. Κάνει και ένα πέρασμα. Yeah. Μόνο του είναι. Μόνο του. Τι θες να πεις, ότι είσαι Αθανάσιος Διάκος Διανετής? Τσιγκελωτός Διανετής, κάθε μόνο του. Μόνο του κάθεται, ναι. Αυτή τώρα, μην φανταστείτε ότι αυτή είναι καμιά μαλακιά ζύμη, η οποία ελαστική, η οποία ομογενοποιείται μόνη της. Τη μάζεψε ο Τάσος με τα χέρια του. Είναι θρυπτή ζύμη, η οποία έρχεται και την κάνεις μπαλίτσα και εσύ την ενοποιείς στην ουσία. Και τώρα τη βάζεις σε μία μεμβράνη. Τη λίγουμε σε μεμβράνη. Κάτσε που έχω καθαρά χέρια. Και θα την αφήσει να ξεκουραστεί, έτσι. Να ξεκουραστεί στο ψυγείο. Θέλει μισή ωρίτσα στο ψυγείο. Mm-hmm. Συντήρηση. Και πάω να φέρω την έτοιμη. Έφερα την έτοιμη, η οποία έχει αναπαυθεί για μισή ώρα. Και τώρα είναι η ώρα που θα την στρώσουμε στο ταψί. Την ανοίγω κατευθείαν. Την ανοίγω το χέρι. Με το χέρι, ναι. Να, ωραία. Και εγώ το ίδιο κάνω. Αυτό κάνω. Κρατάω για το γύσο και το υπόλοιπο το απλώνω σιγά σιγά με το από χέρι. Πάνω. Ναι. Μπράβο, αυτό. Νομίζω ότι είναι ο πιο εύκολος και πιο ασφαλής τρόπος για να το κάνω. Και είναι και γιατί... γρήγορος άμα κάνεις. Ναι. Καθημερινά και πολλές. Όχι, μην νομίζεις. Κι εγώ που δεν κάνω καθημερινά. Ανοίγει πολύ εύκολα και με το χέρι σου ελέγχεις κιόλας... Και το πάχος. Το πάχος, μπράβο. Και είναι, σου πέφτει ακριβώς. Και μετά κάνεις αυτό. Τσακ. Και ό,τι μείνει δεν το πετάτε, το κρατάτε στην κατάψυξη για την επόμενη τάρτα. Να το. Όπως είναι, το κάνω κι εγώ. Πάντα περισσεύει. Ή κάνω επίτηδες διπλή. Από πάνω για να τρίψουμε τώρα κομμάτια. Α, θα κάνεις και κράμπολη εσύ. Ωραία. Αν σας περισσέψει, και με τα στην κατάψυξη. Κάνει αυτή την κίνηση. Ωραία. Για να κάνεις ένα σχεδιάκι. Έτσι είναι αυτό. Α, έτσι, ε. Έτσι γίνεται. Τσιμπητό. Ναι. Ναι. Δεν το τρυπάς αυτό κάτω? Όχι. Όχι. Όχι, γιατί ποτίζουμε μετά τα υγρά.
Γιατί θα ψηθεί όπως είναι. Α, ωραία. Την τριβάς για να μην φουσκώσει, άμα την ψήσεις μόνη της. Να αρχίσω να καθαρίζω μήλα. Όλοι από ένα μήλο. Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Τέσσερα μεγάλα μήλα δεν είναι δώσει η φλασική. Τέσσερα μεγάλα μήλα, ναι. Ελένη, τι λες, αυτό το μήλο είναι από το χωριό σου κοντά ή όχι? Δεν ξέρω, δεν το αναγνωρίζω οπτικώς, να σου πω την αλήθεια. Θες να συνεχίσω να τα καθαρίσω, όχι. Να τα κόψω στα τέσσερα, πώς θα τα κόψουμε στα τέσσερα για να τα βάλουμε στο μούλτι, να τριφτούνε. Α, το μήλο θα το θέλουμε τριμμένο σε αυτή, ναι. Άρα να το κόβω στα τέσσερα και να βγάλω τα κουκούτσια από μέσα, λοιπόν. Χοντρό, χοντρό, ε. Ναι, ναι. Ωραία, άρα συνέχιση και εγώ θα τα περάσω. Θες πιο χοντρό από αυτό? Εντάξει. Τέλεια γίνεται. Σκέψου τώρα αυτό να κάτσεις να το τρίβεις στο χέρι, Ελένη, έτσι. Αυτός ο πολυκόφτης είναι πάρα πολύ πρακτικός. Είδες στο λεπτό το τρίψιμο. Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε okay. Νομίζω ότι είμαστε καλά. Φίλε, είσαι έτοιμος. Τα μήλα σου είναι εδώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Βάζουμε την άχρη μας. Την κανέλα μας. Και μοσχοκάριδο. Τέλεια. Το μοσχοκάριδο προσεκτικά. Βάλετε πάρα πολύ. Όχι, πολύ λίγο. Είναι πενσέ που λένε και γάλλοι. Αυτό λοιπόν θα το ανακατέψεις ομό και θα το βάλεις έτσι να ψηθεί. Ναι, θέλει ένα ελαφρύ ανακάτεμα. Δεν το περάζει δηλαδή καθόλου από τη γάνη να φύγει η υγρασία. Τι θέλουμε την υγρασία θα καραμελώσει μαζί με την άχνη. Α, ναι. Τι διαφορά που λέμε ότι το μήλο είναι χειμωνιάτικο φρούτο. Δεν είναι χειμωνιάτικο, είναι φθινοπορεινό. Αυτά τα λουνίσια, τραγανά, μήλα του φθινοπόρου δεν συγκρίνονται. Είναι τα καλύτερα. Και τρίβονται και καλύτερα. Είδες τι ωραία που έγινε το λακανίδι, επειδή είναι σκληρό το μήλο. Εγώ ξέρεις γιατί σε ρώτησα γι' αυτό αν είναι στο χωριό σου, γιατί. Ενδέχεται. Ο μπαμπάς στην Ανακασιά έχει δύο μηλιές. Α, τώρα θυμάμαι, έχει μαζέψει. Και θυμάμαι, ξέρεις, το μήλο που τρώω τέτοια εποχή και είναι έτσι, είναι αυτό το σκληρό, το ωραίο μήλο. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Και από πάνω θα βάλεις το υπόλοιπο. Κομμάτια ζύμης. Τριμμένα τρίματα. Με τα χέρια μας. Με το χέρι μας, ναι. Αυτό που λέμε crumble δηλαδή. Ενδιαφέρον και εμείς. Ναι, ανομοιώ όμορφα κομμάτια. Και έρχεται η ζύμη και ρουφάει το ζουμάκι που θα βγάλει τώρα το μήλο. Και θα γίνει ένα ωραίο σύνολο. Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό πόση ώρα το ψήνει? Σε 180 βαθμούς αέρα. Μία ώρα. Για 40 λεπτά. 40 λεπτά. Ωραία. Άλεξ, θα πας στο γλυκό στο φούρνο να δείξεις και του Τάσου την πόρτα μας. Λοιπόν, να εντυπωσιαστεί. Ένα κάτι. Λοιπόν, κοίτα το φούρνο αυτό εδώ. Το βάλουμε εδώ να ψηθεί και κοίτα πώς κλείνει αυτή η πόρτα. Είδες, κοίτα τώρα. Περίμενε. Δες. Τσακ και σφραγίζει τέλεια. Είναι ζωντανή Τάσο, δαγκώνει κιόλας. Η μιλόπιτά σου θα ψηθεί φοβερά σε αυτό το φούρνο. Ωραία. Για τη μιλόπιτα με ζύμη πάστα φλόρας θα χρειαστείτε. Για τη ζύμη, 750 γραμμάρια αλεύρι μαλακό ζαχαροπλαστικής, 300 γραμμάρια βούτυρο soft, 2 αυγά, 5 γραμμάρια baking powder και 1 γραμμάριο βανίλια σε σκόνη. Για τη γέμιση, 4 με 5 κόκκινα μήλα, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα, 220 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 1 τέταρτο από 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο μοσχοκάριδο. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει ψηθεί, που φέρεται το καραμελέ μέσα. Τι ωραία ομοιόμορφη που είναι η ζύμη. Απίστευτο. Κοίτα τα κομματάκια πόσο τραγανά έχουν γίνει επάνω της ζυμής. Τι ωραία τα ζουμάκια. Και τώρα τι θέλουμε, άχνη. Άχνη ζάχαρη. Θα το αχνίσω. Να ρίξω. Αλέξα, ναι. Άσε να βλέπουμε και λίγο τα κομματάκια. Τι κάνεις εντελώς χιονάτη. Εντάξει. Τέλεια. Τάσο, εσύ σε τι θερμοκρασία το συστήνεις αυτό το γλυκό, τι είναι ιδανικό να το φάμε? Χλιαρό, ζεστό? Δωματίου. Δωματίου. Δεν χρειάζεται να μπει κάπου. Ναι. Και τι καλό έχει η μιλόπιτα, ότι την κάνεις για το απογευματινό τσάι, καφέ ή για το πρωινό. Το βράδυ όμως, μετά το φαγητό, αν έχεις ένα τραπέζι, με μια μπάλα παγωτό τρώω για το ρότατα. Ωραίο το γλυκό. Με μια βανίλια, με ένα καϊμάκι, ε. Και αυτή... Επειδή είναι τόσο ωραία, άμα έχεις καμιά υπογλυκαιμία, ξυπνήσει το βράδυ. Και μετά μεσονύχτια παίζει επίσης. Ναι. Άνετα.
Πάμε να το δοκιμάσουμε. Εννοείται. Τάσο, τα τρως τα γλυκά σου εσύ? Τα δοκιμάζω. Όλα? Ναι, δοκιμή. Λοιπόν, πάντως το αξίωμα, αν θες να κρίνεις ένα ζαχαροπλάστη αν είναι καλός, πρέπει να είναι αδύνατος. Όλοι οι ζαχαροπλάστες είναι αδύνατοι. Πάρα πολύ ωραία. Και ωραία ζύμη. Μπράβο, Τάσο. Τραγανή και αφράτη μαζί η ζύμη, απίστευτη ζύμη. Και πάρα πολύ ωραίο το μήλο, το οποίο έχει καραμελώσει, αλλά κάνει και το κρίστο. Το ακούς δηλαδή, καταλαβαίνεις τη φρούτα. Καταλαβαίνεις. Και αυτό που λες για την άχνη ζάχαρη, πραγματικά δεν θέλει πάρα πολύ, για να μην ειδικήσει κιόλας. Θέλει και στο τέλος, συγγνώμη, σου έρχεται το βούτυρο και διαλύεσαι. Όλη η γεύση. Το άρωμα του βουτύρου, ναι. Αγαλία. Απαρή. Λοιπόν, ας την Ευρώπη και λέω να πάμε λίγο στην Αμερική. Να φύγουμε και από το γλυκό και να πάμε σε κάτι άλλο. Να πάμε να φτιάξουμε ένα μπέργκερ, να τον κεράσουμε τον άνθρωπο που μας έφτιαξε τόσα γλυκά. Ωραία. Τέλεια. Πάμε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τέλεια. Φύγαμε. Για τη μελόπιτα. Φτιάχνουμε τη ζύμη ανακατεύοντας ένα μπολ το αλεύρι με το baking powder, τα αυγά, το βούτυρο και τη βανίλια. Πλάθουμε τη ζύμη, την τυλίγουμε με διάφανη μεμβράνη και την βάζουμε για μισή ώρα στο ψυγείο να σφίξει. Για τη γέμιση, κόβουμε τα μήλα, τα τρίβουμε και τα βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε την άχνη ζάχαρη, την κανέλα και το τριμμένο μοσχοκάριδο. Απλώνουμε τη ζύμη σε μία ταρτιέρα, βάζουμε τη γέμιση και ρίχνουμε από πάνω κομμάτια από τη ζύμη. Ψήνουμε τη μιλόπιτα στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά. Αφού ψήθηκε και κρυώσει, την ξεφορμάρουμε και την πασπαλίζουμε με ζάχαρη, άχνη και κανέλα. Το μπέργκερ είναι στις μέρες μας κάτι σαν επιδημία. Δεν είναι συγκλονιστικό το ότι ανοίγουν σε κάθε γωνία μπεργκεράδικα? Χαμός. Το να ανοίξει ένα παιδί ζαχαροπλαστείο το βρίσκω τολμηρότατο, έχω να σου πω. Αντί ακόμη ένα μπεργκεράδικο. Ή ένα σουβλατζίδικο, ας πούμε. Και τώρα, εσύ, επειδή θα μας φτιάξεις μπέργκερ, ελπίζω να έχεις κάποια σημαντική πρόταση να μας κάνεις. Να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό γιατί θα είναι καταρχήν ένα μπέργκερ από κοτόπουλο. Αυτό δεν μας το πες. Ναι, κοτομπέργκερ. Κοτομπέργκερ, στο οποίο όμως θα βάλω μέσα και γαλοπούλα. Αλλά όχι όλη, θα βάλω ψητή γαλοπούλα. Αυτή που είναι με το αλάτι Μαλαϊών. Ακριβώς, την οποία θα την κάνουμε κιμά μέσα στο μούλτι. Και θα γίνει το μπέργκερ μαζί με ψητή γαλοπούλα. Και θα πάρει και αυτό το άρωμα του ψητού που, είναι, που κάνει κάτι καπνιστό. Έχουμε εδώ 400 γραμμάρια γαλοπούλα, την οποία θα την κόψουμε για αρχή σε μικρά κομματάκια. Θα το αντιμετωπίσει σαν κοιμά δηλαδή αυτό, σαν κρέας γαλοπούλας, έτσι. Και θα τα βάλουμε μέσα στο μούλτι και θα γίνει ένα, σαν ένας κοιμάς. Ωραία, σε αυτό θα με βοηθήσει ο Τάσος. Θες ένα κομμάτι να φάσεις τώρα. Να δοκιμάσω βρε παιδί μου. Έλα να σου κόψω ένα κυβάκι. Ναι. Τσακ, εδώ. Θα βάλουμε μέσα. Μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα σε δύο δόσεις. Μπορούμε να πατήσεις το τούρμπο. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό θα μου το δώσεις γιατί θα το αδειάσουμε εδώ. Είναι πραγματικά κρέας γαλοπούλας. Σου βγάζει ένα ωραίο ψητό, καπνιστό άρωμα. Εδώ το καθαρίζουμε καλά για να μην πάει χαμένο τίποτα. Τάσος, ευχαριστώ πολύ. Και θα προσθέσουμε μισό κιλό κιμά κοτόπουλο. Θα προσθέσουμε λίγο τη σόδα, υγρή σόδα. Α, σόδα που πίνουμε. Σόδα που πίνουμε γιατί το κάνει πιο αφράτο. Πιο αφράτο, ώρα. Ναι. Εδώ. Και θα ρίξουμε και δύο αυγά. Ούψ. Εδώ το ένα. Και αυτό είναι το δεύτερο. Θα μου βάλεις λίγο αλάτι, λίγο φυσκοτριμμένο πιπέρι. Θα ρίξουμε τη φρυγανιά μας. Φτάνει. Πιπεράκι. Τάσο, φτιάχνεις μπέργκερ? Φτιάχνω, ναι. Μαγειρεύεις κιόλας, Τάσο, ή μόνο γλυκό? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Αν σου ζητούσε ένας πελάτης κάτι πρόχειρο με τον καφέ του, θα το κάνεις? Κάνω Κις Λορέν. Και μία μαργαρίτα πίτσα. Α, γιατί είναι τη λογική του γλυκού η Κις Λορέν, ούτως ή άλλως. Και θα ψιλοκόψω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι. Εδώ. Μέχρι να το ψιλοκόψει, για να σε ρωτήσω, Βρετάσο, πώς είναι η ανταπόκριση του κοινού, διότι ο κόσμος στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ξεχάσει να βγαίνει, ας πούμε, για γλυκό και καφέ. Κάτι, ας πούμε, που γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, κάθε μέρα βγαίνουν όλοι.
Έρχονται σε σένα. Έρχονται και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να ανταποκρίνεται και σε αυτό το κομμάτι ο κόσμος. Τέλεια. Λοιπόν, πριν το ρίξουμε το κρεμμύδι μέσα, θέλω να το σπάσουμε καλά, εδώ, και το ρίχνουμε μέσα. Και είναι πολύ ωραία ιδέα που βάζεις φρέσκο κρεμμυδάκι με το κοτόπουλο, γιατί έχει πιο λεπτή γεύση. Και όχι μας το κοτόπουλο και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Λοιπόν, ξέρεις τι μας μένει. Μας μένουν 20 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο θέλω να λιώσουμε. Άνοιξε αν θέλεις το μάτι. 100% λοιπόν αγελαδινό βούτυρο. 20-25 γραμμάρια μπορείς να βάλουμε. Αυτό είναι μέσα. Μια κουταλιά που λέμε, κάπου τόσο δεν είναι. Ναι, είναι μια γεμάτη κουταλιά. Αυτό θέλω να λιώσει. Ίσα-ίσα λίγο και θα μου το ρίξεις μέσα και δεν θα πλύνεις το τηγάνι, γιατί στο ίδιο τηγάνι θα φτιάξουμε μετά τα μπέργκερ, θα τα ψήσουμε εκεί πέρα. Α, θα ζεστάρουμε τα ψωμάκια. Ναι, και εγώ αρχίζω και κάνω τον κιμά μου και απλώς θα μου ρίξεις εσύ το βούτυρο. Μυρωδικό δεν βάζεις, βλέπω. Όχι, βάζω, το κάνω λίγο πιο απλό. Α, ίσως επειδή έβαλες αυτό το καπνιστό, έχει το καπνιστό το, η γαλοπούλα. Και θέλω και το βούτυρο και θέλει καλό, πολύ καλό ανακάτεμα. Ωραία. Όλο. Τέλεια. Ωραία. Αυτό είναι και το αφήνεις όπως είναι, γιατί εκεί μετά θα ψήσουμε τα μπέργκερ. Εδώ φύγει λίγη φυγανιά ακόμα. Τέλεια. Λοιπόν, το μυστικό στα μπέργκερ αυτά όταν ανακατεύουμε καλά είναι ότι πρέπει να μείνει στο ψυγείο για να σφίξει. Να σφίξει. Σε ένα τέταρτο με 20 λεπτά έχει γίνει. Και όπως θα δεις, δεν έχω ρίξει μέσα καθόλου λάδι. Επίσης θα σου πω, γιατί το κάνω εγώ, όχι βέβαια με το αλαντικό που έβαλες μέσα με την γαλοπούλα την ψητή, αλλά σκέτο το κοτόπουλο, αν κάνεις δίαιτα, είναι ένας εξαιρετικός μεζές, φοβερό φαγητό, αντί να τρως ένα φιλέτο κοτόπουλο όλη την ώρα, να κάνεις αυτό το μπιφτέκι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορείς να παραβλέψεις και να μην βάλεις τη φρυγανιά, αν ας πούμε κάνεις αυστηρή δίαιτα. Διότι είναι τόσο μαλακός ο κιμάς του κοτόπουλου που ενοποιεί. Και αν το αφήσεις και λίγο στο ψυγείο, σφίγγει και γίνεται ένα ωραιότατο, απίστευτα διαιτητικό μπέργκερ. Λοιπόν, αν θες να μου δώσεις μια πλαστική μεμβράνη εδώ από το σιρτάρι, είναι εδώ, Ελένη, θα μου το καλύψεις αυτό λίγο και θα το βάλουμε για λίγο στο ψυγείο. Τέλεια. Λοιπόν, θέλουμε το διάφανο μπολ, αυτό εδώ. Και θα φτιάξουμε μία σος μπάρμπεκιου. Πάρα πολύ απλή και θα έλεγα για πρώτη φορά διαφορετική. Γιατί έχουμε αυτό που λέμε μπάρμπεκιου νέο στιγμής. Ναι, μπάρμπεκιου στιγμής. Λοιπόν, έχουμε την κρέμα βαλσαμικού με γεύση μπάρμπεκιου. Α, βγήκε καινούρια. Ναι. Θες να σου βάλω σε ένα κουταλάκι να το δοκιμάσεις. Ναι. Θα βάλω και τι, θα βάλω γύρω στα 100 γραμμάρια. Τάσο, αν σου πω ότι πάει και με γλυκό αυτή. Εδώ, θα βάλω μία κουταλιά μέλι. Έχει καπνιστή γεύση, σαν καπνιστή κρέμα μπαλσάμικου, ας πούμε. Φήμε, πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ, μία κουταλιά. Οπότε χρησιμοποιείς αυτή σαν βάση, κατάλαβα. Ακριβώς. Και θα βάλω και την κέτσαπ. Βλέπεις, και αμέσως γίνεται μια πολύ γρήγορη barbecue sauce, ό,τι πρέπει για το μπέργκερ. Α, είναι δοκίμασε. Φοβερή ιδέα και γίνεται στη στιγμή. Ήρθε η ώρα λοιπόν να βγάλουμε τώρα τον κιμά μας από το ψυγείο, δοκίμασε. Να ανάψω τη φωτιά. Ναι, άναψε φωτιά και θα πλάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Πώς σου φάνηκε, Τάσο, δοκίμασες? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Καλό. Ούτε υπερβολικά γλυκό, ούτε υπερβολικά ξινό. Είναι μια εναλλακτική μπάρμπεκιου στιγμής, γιατί η μπάρμπεκιου είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη σος, η οποία θέλει και πολλές ώρες βράσιμο, θέλει εκατομμύρια υλικά, ενώ έτσι κάνεις μια προσομοίωση, η οποία είναι πολύ πετυχημένη. Λοιπόν, παίρνω περίπου ένα μπέργκερ γύρω στα 200 γραμμάρια. Το μπέργκερ, να ξέρετε πάντα, ό,τι μπέργκερ για να κάνετε, ότι το μυστικό του είναι χοντρό. Έτσι. Να μην είναι σαν τα μπιφτέκια τα ελληνικά. Όχι. Να είναι, εμένα μου αρέσει να είναι έτσι. Χοντρούλι. Εντάξει. Ναι. Θα τα περάσεις πρώτα, θα τα τρομάξεις από τη φωτιά και μετά θα τα βάλουμε στο φουρνό. Ναι, το περνάω. Ωραία. Τα θωρακίζεις δηλαδή πρώτα. Ακριβώς. Εδώ.
Τα κάνω 2-2, 3-3 στο τηγάνι αναλόγως και μετά τα βάζω σε ένα ταψί και τα βάζω στο φούρνο. 8 λεπτά στο φούρνο. 8-9 λεπτά αναλόγως το πόσο. Αν τα θωρακίσει καλά και πάρει το χρώμα το από τη μία και την άλλη, νομίζω ναι, 8 είναι για το μοσχάρι. Τώρα για το κοτόπουλο ίσως θέλουμε λίγο παραπάνω. Να πούμε ότι 9 λεπτά είναι καλά. Ακριβώς. Και λίγο αλατάκι από πάνω στο τηγάνι, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι για να πάρει τις γεύσεις μαζί με όλο το βούτυρο. Και αν σου περισσέψει ο κοιμάς, το βάζεις στην κατάπνευση. Θα το κουνήσουμε λίγο δεξιά-αριστερά. Εδώ, βλέπεις, να πάρει όλες τις γεύσεις. Και μετά πολύ απλά, αυτό εδώ. Και βλέπεις, έχει αρχίσει και κοίτα πόσο ωραία βγάζει το βούτυρο όλες τις γεύσεις. Είναι μια κίνηση πολύ απλή. Αυτή είναι, τσακ, τσακ. Oh. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, Ελένη, θα φτιάξουμε έτσι όλα τα υπόλοιπα μπιφτέκια, τα βάζουμε και ψήνονται στο βούτυρο. Το φούρνο μας το θέλουμε προθερμασμένο. Το φούρνο μας το θέλουμε προθερμασμένο. Στους 180. 180 βαθμούς. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να τα κάνω όλα και τα 6 για να μπουν στο φούρνο. Κοίτα τι ωραία κρούστα, ε. Ναι. Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο τη φωτιά, γιατί πλέον το τηγάνι μας έχει αναπτύξει πολύ θερμοκρασία. Και φυσικά μπορείς, αν δεν θέλετε να το γυρίσετε στο τηγάνι, γιατί σίγουρα δεν. Αν δεν μπορείτε να λες, όχι, δεν θέλετε. Αυτό εδώ και απλώς θα κάνετε αυτή την κίνηση. Τσακ. Και θα έρθει εδώ να γυρίσει. Αυτό μας ενδιαφέρει, Ελένη και Τάσο, είναι να πάρουν λίγο χρώμα από τη μία, λίγο χρώμα από την άλλη. Να θωρακιστούν. Για να κρατήσουν τα ζουμιά τους. Ακριβώς. Ναι. Και να ψηθούν μετά πάρα πολύ ωραία στο και φούρνο. Θα γίνει αφράτο και ζουμερό στο φούρνο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσω λοιπόν να τα ψήσω όλα και θα τα βάλουμε στο φούρνο να ψηθούν. Στους 180 βαθμούς για περίπου 8 με 10 λεπτά αναλόγως το πόσο παχύ είναι. Μου μύρισαν. Νομίζω ότι έχουν ψηθεί. Ψήνονται τώρα τα μπεργεράκια. Το που δεν τα λες και μπεργεράκια. Μπεργεράρες. Μπεργεράρες. Προσοχή γιατί καίει, 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 καίει. Α, είναι σχεδόν έτοιμα τώρα. Αυτά θέλουν 1-2 λεπτάκια. Αυτά όχι, είναι έτοιμα εντελώς. Mm. Αυτό που θέλουν είναι λοιπόν να πάρουμε τυρί, χαβάρτι. Το χαβάρτι είναι ένα παραδοσιακό δανέζικο τυρί, το οποίο λιώνει υπέροχα στο φαγητό, αγελαδινό. Ναι. Το κόβεις και αυτό τώρα θα το βάλεις όπως είναι ζεστό πάνω, θα έρθει και θα λιώσει. Εντάξει, κόβω τη φέτα ναι. Στα δύο. Αυτό τώρα έχει ένα μυστικό. Μην το βάλεις στο φούρνο και το ψήσεις, διότι δεν θέλουμε να το ψήσουμε. Όχι. Θέλουμε απλώς να λιώσει, να γίνει σαν σος τυριού δηλαδή από ακριβώς. Πάνω. Δηλαδή δεν χρειάζεται καθόλου ψήσιμο. Αν το βάλετε στο φούρνο, παίζεται από πάνω. Κοίτα πως έχει αρχίσει και λιώνει ήδη. Ναι. Και έχουμε εδώ το τηγάνι τώρα με τα ζουμάκια από το μπέργκερ που πέρασε από εδώ. Ακριβώς. Και θα μου περάσει αυτά τα ψωμάκια έτσι, για να πάρει τη γεύση από το τηγάνι. Αυτό που λέμε όλες τις καραμέλες που έχει κρατήσει, όλα τα ωραία αρώματα. Φέρε κομμάτι. Πώς θα θες, φέρε να σου κάνω όσα θέλεις. Θες να κάνουμε τρία. Άντε, θα κάνουμε 2-1 για σένα και για τον Τάσο. Εγώ είμαι μια χαρά. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα βάλεις να πιούνε και εδώ. Ναι, κάτσε να ζεσταθεί πρώτα από τη μία. Εδώ, έτσι. Το μέσα με ενδιαφέρει πιο πολύ για να μην λερωνόμαστε και απ' έξω. Λοιπόν, όταν ζεσταθεί, αυτό είναι. Αρχίζει και είναι έτοιμο, το βάλουμε εδώ. Θα βάλουμε λίγη σάλτσα. Μπάρμπεκιου στιγμής. Εντάξει. Ωραία. Μου δίνεις και αυτό το πάνω. Αυτά είναι έτοιμα, τα κλείνω. Δες, το πάνω. Κοίτα τι κάνω. Το πιέζω λίγο εδώ. Να πάρει γεύση. Ναι. Εντάξει. Και θα βάλω ντομάτα. Θα βάλω το κρεμμύδι μου σε ροδέλες. Μερικές ροδέλες κρεμμύδι. Εμένα μου αρέσει και βάζω και εδώ πέρα λίγη μπάρμπεκιου ανάμεσα, έτσι. Για να γίνει ωραίο το νόστιμο. Μπέργκερ. Εδώ. Εντάξει. Τέλειο φαίνεται. Και βάζω και λίγη φρέσκια ρόκα από πάνω. Τάσο, ποιο είναι το αγαπημένο σου στρίτ εσένα, σουβλάκι, μπέργκερ ή και τα δύο. Τάκο, μπέργκερ. Εδώ. Πώς φαίνεται, τρως. Εργοτέχνης, τα έκανες. Τέλειο. Και είναι με ένα μπιφτέκι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό. Αυτό είναι. Δεν είναι λίγο, είναι εντελώς διαφορετικό. Υγιεινό και εντελώς διαφορετικό. Βέβαια το υγιεινό, ξέρεις τώρα, εξαρτάται και από τι θα το συνοδεύσεις, έτσι.
Δηλαδή, άμα το βάλεις... Μια ωραία σαλάτα. Μια ωραία σαλάτα. Πατάτες γεννητές. Πάει υγεία. Μαζί με την πατάτα. Ωραία. Για τον μπέργκερ κοτόπουλο με καπνιστή γαλοπούλα και ξυδάτη barbecue sauce θα χρειαστείτε για 4 άτομα 4 ψωμάκια για μπέργκερ, μισό ματσάκι baby roca, 4 φέτες ντομάτας, 4 φέτες ξερό κρεμμύδι, 4 φέτες χαβάρτι και βούτυρο soft για επάλυψη. Για τον μπέργκερ, 500 γραμμάρια κύμα κοτόπουλου, 400 γραμμάρια γαλοπούλα ψητή toast, 5 φρέσκα κρεμμυδάκια, 20 γραμμάρια βούτυρο, 2 αυγά, 50 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 2 σφινάκια σόδα, αλάτι και πιπέρι. Για την barbecue sauce, 100 γραμμάρια κρέμα βαλσαμικού barbecue, 50 γραμμάρια κέτσαπ και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι. Αυτό θα το δώσεις στο Τάσο να το δαγκώσει, γιατί θέλω να δω τον Τάσο να το δαγκώνει αυτό. Λοιπόν, ναι. Κάτω από τα μουστάκια του. Πες ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ μέχρι τις 11 το βράδυ στο ζαχαροπλαστείο, έχεις φτιάξει όλα τα γλυκά και πάει και παραγγέλνει αυτό το μπέργκερ, το οποίο σου δίνουν έτσι, θέλω να δω πώς θα το φας. Εγώ πάω μαζί του, αλλά το παίρνω σκέτο. Κάτσε, τώρα θα κάνουμε story, σενάριο, κατάλαβες. Ναι. Και για να μην χαλάσω το κραγιόν, εγώ θα το τρώω έτσι. Πρέπει να το πατήσεις καλά, καλά, να το ευχαριστηθείς. Για να το ευχαριστηθείς. Για δείξε μας. Πρώτα έχουμε το ξυλάκι. Ωραίος. Όλα θα μένει μεγάλο. Ωραία, φίλε. Μια χαρά, ε. Εντάξει, και το μουστάκι προστατεύει από εδώ και από εκεί. Κατευθείαν. Τι λέει. Πού πήγε να δοκιμαστεί. Ωραίο. Να τους, εδώ είναι. Πώς θα δοκιμάσεις. Είναι διαφορετικό. Τι έγινε, μας άντε και λέτε τίποτα, ε. Τι να πεις. Είναι απίστευτο. Είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι φαντάζεσαι. Είναι πάρα πολύ αφράτο. Έχει πάρα πολύ έντονο το καπνιστό του αλαντικού της γαλοπούλας. Της γαλοπούλας, να βγαίνει. Και έχει έντονη γεύση. Αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ έντονο. Και η ρόκα εξαιρετικά ταιριάζει. Πάρα πολύ ωραίο. Και είδες τι ωραία που είναι η μπάρμπεκ και του δίνει και αυτή καπνιστό ωραία... επιπλέον. Δηλαδή θα μπορούσες να πεις ότι είναι ένα καπνιστό μπέργκερ αυτό. Για το μπέργκερ. Χτυπάμε στο μούλτι την ψητή γαλοπούλα μέχρι να γίνει κιμάς και τον βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τον κιμά κοτόπουλου, τη σόδα, τα αυγά, αλάτι, πιπέρι, την τριμμένη φρυγανιά, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το λιωμένο βούτυρο. Ζυμώνουμε τον κιμά και τον αφήνουμε για 20 λεπτά στο ψυγείο. Έπειτα πλάθουμε σε μπιφτέκια και τα θωρακίζουμε στο τηγάνι και από τις δύο πλευρές. Τα μεταφέρουμε στο ταψί και τα ψήνουμε στον φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά. Προσθέτουμε πάνω από τα ψημένα μπιφτέκια φέτες χαβάρτι. Για τη σως, ανακατεύουμε την κρέμα βαλσαμικού μπάρμπεκιου, την κέτσαπ και το μέλι. Στο ίδιο τηγάνι που θωρακίσαμε τα μπιφτέκια, ζεσταίνουμε τα ψωμάκια. Βάζουμε στο ψωμάκι τη σως μπάρμπεκιου, προσθέτουμε την ντομάτα, το κρεμμύδι, το μπιφτέκι με το τυρί, τη ρόκα και το τρυπάμε με καλαμάκι για να στέκεται. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Τάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μας ήρθατε. Τάσο, θα έρθουμε. Όχι μόνο για τσισκέκ και για όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Ναι. Για καφέ, θα πάμε για καφεδάκι. Ναι, εσύ θα πιεις τον καφέ, εγώ θα φάω το γλυκό. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Πολλά φιλάκια. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Αύριο στο ΣΕΦ στον αέρα, η τραγουδίστρια Ελισάβετ Σπανού μαγειρεύει με τις οδηγίες του Γιάννη Στανίτσα. Παιδιά, δεν μπορώ να βάλετε το μαχαίρι, φοβάμαι. Πάμε σιγά σιγά. Δείτε τη συνταγή για τη σαλάτα με φαγόπυρο και κεχρί. Δεν παίζεται μυστημιά. Το παστίτσιο τόνου με ελαφριά σάλτσα τύπου μπεσαμέλ. Για να δω τι έφτιαξα. Ωραίο, τέλειο. Και την τυροτηγανίτα με παντζάρι. Πες μου ότι θα πετάξεις τη γονίτσα. Όχι, θα την άφησα για εσάς. Μία και μία.